Ήρθαμε για εξετάσεις αίματος και έναν γενικό έλεγχο για κάποιους υπερήχους. Σύμφωνα με τα παλιότερα δεδομένα θα πληρώναμε τη συμμετοχή της γύρω στα 30 ευρώ. Τώρα με τα νέα δεδομένα πρέπει να πληρώσουμε 200 ευρώ. Η Ματίνα μαζί με την 83χρονη γιαγιά της από το πρωί έζησαν μια απίστευτη ταλαιπωρία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι κατάκητη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική για να υποβληθεί σε εξετάσεις καθώς έχει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Λόγω της επίσχεσης εργασίας των ιδιωτικών κλινικών προς τον οποίο όμως του ζήτησαν να πληρώσουν το σύνολο της δαπάνης, έτσι οι εξετάσεις ακυρώθηκαν. Στην ίδια θέση βρέθηκε και ο Μανώλης, ο οποίος αναγκάστηκε να ακυρώσει την εισαγωγή της μητέρας του, καθώς το ποσό που του ζητήθηκε για τα νοσήλια ήταν δυσβάστακτο. Θα χρεωθούμε με ένα μεγάλο ποσό, το οποίο δεν μπορεί η οικογένειά μου να επιβαρυνθεί και αναγκαστικά μας υποχρεώνουν να φύγουμε, να μην κάνουμε την εισαγωγή. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών διαμαρτύρονται για τον προϋπολογισμό του 2014, τον οποίο χαρακτηρίζουν ελληματικό, ζητούν την ακύρωση του μέτρου του clawback που επιβάλλει κούρεμα της τάξης του 40% στις υποβληθήσεις δαπάνες και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΗ, που όπως λένε ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΕΟΠΗ κάνει λόγο για ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και απειλεί με διακοπή των συμβάσεων όσων μετέχουν στην επίσχεση εργασίας. Είναι οφειλές που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, γιατί έχουν αφαιρεθεί με βάση τον νόμο για το clawback και το rebate. Είναι δηλαδή χρεώσεις που έγιναν, αλλά που δεν πληρώθηκαν και δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Δεν μπορούν να μας υποχρεώσει η πολιτεία, η κυβέρνηση, να παρέχουμε υπηρεσίες χωρίς να μας πληρώνει. Εμείς αντιπροτείνουμε να παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τις δυνατότητες οικονομικές του ΕΟΠΗ, για όσους μήνες της χρονιάς αυτός επαρκεί. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης, οι νευροπαθείς θα εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, καθώς οι αιμοκαθάρσεις υπάγονται σε ξεχωριστό κωδικό και τα χρήματα επαρκούν μέχρι και τον Οκτώβρη.